του Μνημονίου ψηφίστηκαν σε όγκο τόσοι νόμοι όσο από τη μεταπολίτευση μέχρι το Μνημόνιο. Εχθές λοιπόν, εχθές ψηφίστηκε ο 400ος νόμος. Σε όγκο δηλαδή, η μισή νόμη είναι όσο είναι η αίθουσα εδώ πέρα, να καταλάβετε και τι έχει ακριβώς, τι έργο νομοθετικό έχει παραχθεί. Το χαρτί δεν δείτε. Το χαρτί και οι δεσμεύσεις. Δεν υπάρχει πτυχή οικονομίας, πολιτισμού που να μην ρυθμίζεται για δεκαετίες στο βάθος. Η αντιπαράθεση και αναδείχθηκε αυτό μου είπανε. Διότι ήμουν σε κάτι. Μέσα στις πολλές διατάξεις. Ως παραπολιτικό ήταν. Μέσα στις πολλές διατάξεις. Ήταν να καταργηθεί και το Ίδρυμα Κολοκοτρώνη, που είχε έναν υπάλληλο που ήταν απείρωτος τα τελευταία 3 χρόνια, γυναίκα στην ουσία, και η Ακαδημία Ελευθερίας στο Μεσολόγγι, που είναι χρόνια, δεκαετίες εκεί πέρα και βέβαια ανενεργό. Αλλά είπαμε. Μα είπε η κυβέρνηση ότι είναι ανενεργό, δεν την είπαμε. Είπαμε και λοιπόν. Εμφανιστήκατε εσείς ότι σκιαμαχούσατε. Μιλούσατε υπέρ ενός οργανισμού που δεν δούλευε. Όχι. Δεν ξέρω την αλήθεια. Λέει η κυβέρνηση. Η αντιπαράθεση είναι ουσιοδέστερη και εμείς την εγκαλέσαμε και νομίζω δικαιολογημένα ότι στους καταργούμενους οργανισμούς μπορεί να μην ήταν και αυτά τα δύο για λόγους συμβολισμού. Για λόγους νοηματοδότησης, ναι. Για λόγους κλπ. Ας μην ήταν αυτά. Αυτή ήταν η αντιπαράθεση. Βγήκε και ο Γιώργος Αποστόλου, ο οποίος είναι σεβαστός και τον έχουμε τακτικά εδώ και είναι και πολύ σοβαρός άνθρωπος. Αλλά επειδή είναι υποψήφιος στην Στερεά. Και είπε ότι η κατάργηση του οργανισμού της Κοπαϊδας οδηγεί σε ερημοποίηση της Κοπαϊδας. Εκεί τα στοιχεία που παραμένουν. Μια στιγμή. Επειδή και στην εκπονή σας, όχι εσείς, αλλά πολιτικοί. Είχαν απαξιωτικά εκφραστεί για τον οργανισμό το συγκεκριμένο τα στοιχεία που μας παρέθεσαν οι φορείς που κλήθησαν και όλα τα κόμματα. Και κυρίως να πω ο Νίκος Τσούκαλη, ο Σπύρος Βλυκούδης από το Δήμα και άλλοι. Είδαμε τα στοιχεία στην Επιτροπή και είδαμε ότι και ρόλο έχει το συγκεκριμένο ίδρυμα, ο οργανισμός, και δουλειά ακόμη λείπει για να εκπληρώσει. Και οι ίδιοι αγρότες πληρώνουν τις εισφορές και τους μισθούς τους μικρούς του προσωπικού κλπ. Και ο ίδιος ο υπουργός, αν τον καλέσετε να το ρωτήσετε, παρεδέχθη ότι επειδή έχει ακόμη έργο να τελειώσει, οι αρμοδιότητες θα μεταφερθούν στην περιφέρεια. Και ρωτηθήκανε κάποιοι συνάδελφοι γιατί να καταργηθούν τέτοιοι φορείς που απολύπεται δραστηριότητα σοβαρή και να περάσουν σε άλλες αρμοδιότητες. Ναι. Είπα αυτή, γιατί η δημοσκόπηση τώρα έτσι έδωσα. Γιατί η δημοσκόπηση για δεν είναι καλή εικόνα. Δεν είναι καλή εικόνα. Εμένα με τρομάζουν οι στήλες στο βάθος της δημοσκόπησης, στις 3-4 στήλες που σωρεύουν ένα 32%. Ναι, αυτό υπολόγιζα και εγώ. Τρομάζει. Αυτό δεν ξέρω τι κρύβει. Σε κάθε περίπτωση για την Τρόικα, επειδή ρωτήσατε τον κύριο Υπουργό, τον αγαπητό φίλο, θεωρώ ότι περάμε σε μια φάση θεσμικής κλήρησης, μνημονιακής κλήρησης. Και θα πω που βρίσκει πάτημα η Τρόικα. Αυτό ίσως να είναι και. Εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Μητρόπουλε. Εδώ έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Η κυβέρνηση λέει ότι όπου να είναι τους ξεφορτωνόμαστε και ησυχάζουμε. Και η αντιπολίτευση, και όχι μόνο εσείς, και η εξωματική αντιπολίτευση, λένε ότι θα συνεχίσουμε υπό το ζυγό. Μία παρένθεση. Οι σκληρές ρυθμίσεις του μνημονίου θα ισχύσουν μετά την 1η του 2015. Στις 10 του, τώρα, σήμερα το πρωί, θα μου επιτρέψω να φύγω 5 λεπτά νωρίτερα, έχω μία ερώτηση. Από 1η του 2015 ισχύει η εφαρμογή μιας σκληρής ρύθμισης που το κράτος θα εγγυάται μόνο τη βασική σύνταξη ως προς όλους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους. Από 1η του 2015, αυτό. Από 17 ο κατώτατος μισθός πρέπει πάλι να συμπιεστεί προς τα κάτω. Από 1η του 2015 τι θα αλλάξει. Από 1η του 2015 με μία ρύθμιση, ο νόμος είναι ο 3863 του 10, το κράτος θα εγγυάται μόνο την βασική σύνταξη για όλους τους σημερινούς συνταξιούχους και για όλους τους μελλοντικούς. Μία ρύθμιση η οποία αρχίζει από 1η του 2015. Έχω ερώτηση, σήμερα θα δείτε και τα μπατέρα να σας στείλω. Από 1η του 2017, άλλος νόμος ρυθμίζει ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να πέσει άλλο ένα, κατά το 1/3 ακόμη. Και από 1η του 2021, τρίτος νόμος ασφαλιστικός ρυθμίζει από 1η του 2021 ότι τα όρια ηλικίας θα ανακαθορίζονται ανατριετία μετά από το 67ο. Άρα λοιπόν το μνημόνιο δεν τελείωσε, διότι σας λέω. Άρα λοιπόν εδώ ερχόμαστε στην κλασική ερώτηση και σας διακόπτω λίγο χωρίς τάκτη, γιατί πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα και θα συνεχίσετε μετά. Να πω μια σκέψη. Άρα αν ανεβείτε εσείς στην κυβέρνηση, δεν θα επικαλεστείτε αυτούς τους νόμους, θα τους καταργήσετε. Όχι, έχετε πει. Όχι, να πω εντυμότερα, να απαντήσω εντυμότερα. Από 17, του 17. Να πω εντυμότερα. Θα είναι σημαντικό
σημαντικό εγχείρημα, στοίχημα και μεγάλη δυσκολία, διότι το θεσμικό πλαίσιο είναι τόσο σε βάθος στις σχέσεις και τόσο σε όγκο που είναι δύσκολο μια κυβέρνηση, είναι δύσκολο να αμέσως να ασχοληθεί και βέβαια να ενημερωθεί για το τι υπάρχει, το ότι υπάρχει πολιτική θέση, κατάργηση των εφαρμοστικών νόμων. Αυτό εξυπαρχείς, ναι. Οφείλουμε να είμαστε. Περιμένετε, γιατί εγώ ακούω κάτι άλλο τώρα από εσάς. Όχι, δεν το ακούω πρώτη φορά από εσάς. Εσείς είχατε μια... Η θέση παραμένει ότι θα καταγγελθούν οι εφαρμοστικοί των μνημονίων νόμοι και θα γίνει διαπραγμάτευση για τις δανειακές συμβάσεις. Αυτή η θέση παραμένει, δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, άρα αυτό που καταγγελία... το παράδειγμα που είπατε για το 17 που θα πέσει κι άλλο ο μισθός, εσείς θα το καταργήσετε. Αυτό εννοείται. Εάν λοιπόν δεν καταργηθεί, αν δεν καταργηθεί αυτό. Γιατί τώρα μου λέτε ότι έχει χωρίσει βάθος, ότι θα είναι δύσκολο. Το αναδιατυπώνω. Οι τρεις νόμοι που σας ανέφερε, τρεις ρυθμίσεις, αν δεν τους καταργήσει άμεσα μια κυβέρνηση αριστεράς, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Άρα λοιπόν πρέπει να καταργηθεί. Ναι, αλλά ως το 17 έχετε και ρόμο. Όχι, δεν είναι έτσι, Δημήτρη. Δεν είναι έτσι. Διότι το 10 ψηφίστηκε η ρύθμιση που σας είπα για το 360 στη βασική σύνταξη. Και να πω κάτι για το μνημόνιο. Θεωρώ ότι... διότι, για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι μείωση για πρώτη φορά. Δεν είναι μείωση. Είναι εγγυούμαστε μέχρι τόσο. Ναι, ναι, έτσι. Από για πάνω βλέπω. Δεν σημαίνει ότι κόβονται. Όχι. Για να μην καλώς παρενεύει ο κύριος Υπουργός. Λέει η σκληρή αυτή συνταξιωτική ρύθμιση ότι από 1η-1η-15 το κράτος αναλαμβάνει και εγγυάται μόνο τη βασική σύνταξη. Αφήνει στα ταμεία. Δηλαδή για απειρήμηθεί το μετά, δεν έχετε λεφτά, μην πληρώνετε. Μιλάμε σε μια περίοδο που το κράτος δεν θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί. Άρα το κράτος δεν θα έχει ανάπτυξη, άρα το κράτος θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αφήνει στα. Όχι. Αυτό δεν είναι. Όταν λέει. Συγγνώμη, κύριε Μητρόπουλε, επειδή είστε έγκριτος νομικός, όταν λέει κάποιος ότι εγγυούμε κάτι. Στη δύσκολη στιγμή, στη στιγμή που δεν θα μπορώ να ανταποκριθώ, για ποιο πράγμα δεσμεύομαι. Αυτό είναι που είπε ο κύριος, να συνεχίσω αυτό που είπε. Και λέει η ίδια ρύθμιση ότι για το αναλογικό κομμάτι, το πάνω της βασικής σύνταξης, την όλη ευθύνη έχουν τα ταμεία. Άρα λοιπόν και τα ταμεία για να μπορούν να δίνουν το πάνω της βασικής σύνταξης κομμάτης, πρέπει ανατρίμηνο, προσέχτε τι λέει ο νόμος, ανατρίμηνο, να βεβαιώνουμε αναλογιστικές μελέτες ότι μπορούν να δώσουν τόσο και για τόσο. Άρα, λοιπόν, η βασική σύνταξη έχει οριστεί, ποια είναι. Έχει οριστεί με τον ίδιο νόμο στα 360. Για όλους. Για όλους. Και του σημερινού συνεδρίου. Ότι αυτές είναι οι συντάξεις, απλώς του βάζει ένα πλαφόν. Ναι, ναι, το πλαφόν. Ναι. Η εγγύηση. Μα εγγύηση. Δηλαδή, μας λέτε τώρα, για να τα ξεκαθαρίσει και ο κόσμος, ότι από τη, σε 8 μήνες από τώρα. Σε 9 μήνες από τώρα. Θα λέει κανείς ότι έχω μια βάση, ένα μαξιλαράκι, 360 ευρώ. Ναι. Και από εκεί πέρα, αν το ταμείο έχει λεφτά, θα μου δίνει και τα παραπάνω. Στους συγγενείς σας συνταξιούχους, θα δείτε πάνω δεξιά στη συνταξιοδοτική απόφαση του μηνός ότι γράφει ένα 360. Είναι αυτό το οποίο. Τώρα σας εξηγώ. Και για να τελειώσουμε την Τρόικα. Φοβάμαι ότι η Τρόικα έχει περάσει σε μια φάση μνημονιακής εκτράχυνσης. Παρά το ότι έχει πλεόνασμα. Εγώ είμαι από αυτούς στο ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη και Γιώργο, που λέω ότι παρά το ότι έχει σύνθεση αίματος και εξαθλίωσης, υπάρχει πλεόνασμα. Παρά το ότι η κυβέρνηση ο Σαμαράς του λέει, κύριε, έβγαλα πλεόνασμα, χωρίς να έχει υποχρέωση για το 2013. Ναι. Για να φτιάξει πλεόνασμα έχει από το 2014 και μετά. Όχι. Παρά... Ο υπολογισμός, οι ξένοι υπολογίζουν και πολλοί μέσα στην Ελλάδα ότι αποκλείεται να βγάλουμε μέσα στο 2013 και να βγάλουμε στο 2014. Το είπε καλά. Πετύχαμε πριν και, και να κάνουμε αυτό που είχαμε αυτό. Γιατί έχει εκτραχυνθεί η Τρόικα, γιατί. Επειδή προχθές ήρθε δυστυχώς η Επιτροπή Κάρας που ήταν διαπιστευμένη για να εξηγήσει και να αναζητήσει τις ευθύνες της Τρόικας. Και αμνίστευσε την Τρόικα αποδίδοντας την ευθύνη για τη χρεοκοπία της Ελλάδας στην ασωτεία τμήματος προσωπικού των κυβερνήσεων Καραμαλή και ο Παπανδρέου. Άρα λοιπόν η Τρόικα αμνίστευσε παντελώς τις δικές της ευθύνες. Εσείς την είχατε θεοποιήσει, Αλέξη μου, όμως, στην Επιτροπή. Ορίστε. Εσείς την είχατε θεοποιήσει στην Επιτροπή αυτή ότι θα κάνετε. Είμαι από αυτούς να τελειώσω. Που πέσαν οι ευθύνες, όχι. Και πώς διαφωνώ, γιατί δεν είναι ακριβώς. Τέλος πάντων, εσείς είχατε πει ότι η Επιτροπή είναι αυτό το πράγμα. Ο κ. Μητρόπουλος είχε άλλη προσέγγιση. Είμαι από αυτούς που στην εκπομπή σας και είχα γράψει και είχα υποστηρίξει ότι μην στηρίζεστε στην έρευνα της Τρόικας, διότι και το στήσιμό της και η έκθεσή της θα αμνηστεύσει όλα τα νομίματά της στην Ελλάδα. Πάντως, επειδή θυμάμαι την αποστροφή σας μετά τις εκλογές την άλλη μέρα, που τη χρησιμοποίησαμε πολλές φορές εδώ και το περίφημο, φαντάζομαι τώρα. Τον μπλέξαμε. Αλλά επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις αυτές, θα δείτε πόσα μπλέξαμε. Πόσα μπλέξαμε, θα λέτε. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε. We'll be right back.